ξέρω, κύριε Πορτοσάλτε, αν σας έρχονται εκεί στη χρήση που κάνετε στο διαδίκτυο πολλές φορές διαφημιστικά, κάποιες έτσι αναφορές και διαφημίσεις για κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Τα πετάς όλα, αδιάκριτα. Κατευθείαν. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει μήνυμα διαφημιστικό, δεν στέκεται, διότι τα φοβάμαι όλα. Λοιπόν, παρότι το σύστημά μου έχει αμυντικούς μηχανισμούς, αλλά παρόλα αυτά, δεν με ενδιαφέρουν κι εγώ. Ξέρω ότι όταν μου γράφει άλλος με το ονοματεπώνυμό του, παίρνω μηνύματα απευθείας από συμπολίτες, συμπατριώτες, με όνομα, επώνυμο, είναι διεύθυνση, τηλέφωνο, ωστόσο, τα πάντα. Ωστόσο, πάρα πολύ εύκολο κάποιος να μπερδευτεί ή να εξαπατηθεί. Κυκλοφορεί λοιπόν τις τελευταίες ημέρες και η ομάδα εδώ του Live View το εντόπισε, μία διαφήμιση ότι για τα 30 χρόνια που κλείνει ο ΟΑΣΑ, δίδεται, θα μπορεί ο κόσμος μάλλον να πάρει την κάρτα περιορίστων διαδρομών μόλις με 2 ευρώ. Αν κάποιος βέβαια μπει και κάνει, πατήσει κλικ στο συγκεκριμένο σύνδεσμο, θα διαπιστώσει ότι το παραπέμπει σε διάφορα ακαταλαβίστικα. Κανονικά η κάρτα στοιχίζει το μήνα 30 ευρώ και δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Η κυρία και επειδή Κέλλη, κανείς δεν χαρίζει, συγγνώμη, καλά, Μαλία, εννοείται, επειδή κανείς δεν χαρίζει σήμερα στη ζωή σε κανέναν το παραμικρό, όταν βλέπετε τέτοια διαφημιστικά μηνύματα ή σου γράφει ένας από την Ιγυρία, ένα τζιμ ας πούμε, ένα στάδιο και σου λέει έχεις κληρονομήσει 2 εκατομμύρια, σε περιμένουν, έλα εδώ να τα κουβεντιάσουμε, αυτά τα πετάς κατευθείαν. Να είστε πολύ πολύ υποψιασμένοι, υποψιάζομαι ότι αυτό θα μας πει η κυρία Κέλλη Ιωάννου, δεν θα διδάκτορ πιστεύετε ούτε όταν δέχεστε τηλεφωνήματα με ήχο πια. Γεια σας, κυρία Ιωάννη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό που έχω να πω, ειδικά με τις νιγηριανού τύπου απάτες, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσες ώρες δαπανώ καθημερινά με την ομάδα μου να μεταπείσουμε τον κόσμο ότι δεν όχι, έχει, έχω κληρονομήσει. Ναι, θέλω τα λεφτά μου. Και εσύ που το ξέρεις, μου λέει. Συγγνώμη, αυτό το μήνυμα. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Αυτό το μήνυμα. Μ' αρέσει αυτό πολύ. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα μπορεί να λέει ότι έχεις έναν θείο, μία θεία που ούτε το γνώριζες. Ναι. Και ότι επειδή δεν είχε κανέναν, σου αφήνει, ξέρω εγώ. Ο θείος είναι από την Αμερική ή από την Ιγυρία. Από την Ιγυρία. Και πρέπει να σας πω ότι αυτές οι επιστολές από αυτούς τον ήχητες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά. Ναι, παλιά δεν έρχονταν ηλεκτρονικά, ακριβώς. Εγώ δεν έχω επιστολή. Ναι, δεν μου στείλει κανείς τίποτα. Μπορεί να σου στείλουν από αλλού, εσένα. Μπορεί από άλλη χώρα. Τι είναι αυτό που πρέπει, Κέλλη, να μας υποψιάσει και να καταλάβουμε ότι αυτό που μπορεί να μας φαίνεται κάπως έτσι ελκυστικό και να το κοιτάξουμε και δεύτερη και τρίτη φορά, πρέπει να το διαγράψουμε απευθείας. Λοιπόν, αρχικά είναι η διαδρομή. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν σε κάποιον έχει πέσει στην αντίληψη η συγκεκριμένη ανάρτηση και πατήσει το link, κατά πάσα πιθανότητα η σελίδα αυτή θα έχει κατέβει. Στην αρχή όμως είναι ενεργή. Και τι γίνεται, μπαίνεις μέσα, σου λέει, σου βγάζει κάτι σαν κλήρωση, κουτάκια, και σου λέει πάτα το σωστό κουτάκι και αν πατήσεις το σωστό κουτάκι σου λέει ότι κέρδισες και μετά σε πηγαίνει σε μια άλλη σελίδα στην οποία πρέπει να συμπληρώσεις όλα σου τα στοιχεία και να βάλεις και όλα τα στοιχεία της κάρτας σου. Πρώτον να πούμε ότι αν πατήσεις αυτό το κουτάκι σίγουρα έχεις κερδίσει, επειδή μιλάμε ναι, για πάντα απάτη. Κερδίζεις, πάντα κερδισμένος βγαίνεις. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει αυτό, θέλουν τα στοιχεία. Σωστά. Τα στοιχεία θέλουν. Και ποιο ακριβώς θέλουν, ποιο στοιχείο θέλουν για να εξηγήσετε το. Θέλουν τον κωδικό των τριψήφιων που υπάρχει πίσω στην πιστοτική κάρτα. Στην πιστοτική μας κάρτα. Άρα, το πρώτο κομμάτι το οποίο πρέπει να μας παρεξενεύει είναι ο τρόπος με τον οποίο ζητάνε να γίνει η πληρωμή. Συνήθως όλα τα αξιόπιστα site έχουν επαληθευμένες μεθόδους πληρωμής. Είτε χρησιμοποιούν PayPal, είτε σου ζητάνε και προπληρωμένη κάρτα. Δεν σου ζητούν να βάλεις την κάρτα σου και τα στοιχεία της κάρτας σου όλα με το καλημέρα. Επίσης, αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι όλες αυτές οι διαλυστικές προσφορές, όταν σου λένε ότι εδώ και τώρα και κερδίζεις και πολύ σωστά είπατε, γιατί να μας κάνουν αυτό το δώρο, ρε παιδιά, δηλαδή τόσο τυχεροί είμαστε πλέον στη είναι ζωή μας. Είναι τόσο καλοί άνθρωποι. Είναι ξαφνικά τόσο καλοί άνθρωποι. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο με τον ΟΑΣΑ αυτό. Μπορούμε να το δούμε και με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με διαφορετικές μεθόδους να προσφέρουν αυτού του είδους τα στοιχεία. Είναι ευφυείς οι απατεώνες. Είναι πολύ ευφυείς, τρέχουν πάντα πιο μπροστά έχουν από τις διοπτικές αρχές. Σίγουρα. Ναι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, έχουν την εξυπνάδα και ρίχνουν δολώματα. Δεν τσιμπάμε σε τίποτα από όλα αυτά. Επειδή το είπε ο Άρης τώρα, να δούμε όμως, και επειδή η αφορμή μας ήταν αυτή η μηνιαία κάρτα, η οποία μάλιστα είχε διαδοθεί και πάρα πολύ στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες με αφορμή τα γενέθλια του ΑΣΑ, να δούμε αν και οι επιβάτες είναι ευφυείς. Εμείς πήγαμε, τους ρωτήσαμε αν έχουν πέσει πάνω σε τέτοια διαφημιστικά και ίσως την έχουν πατήσει. Για να δούμε τι μας είπαν. Οι άνθρωποι προσπαθούν κάθε μέρα να μετακινηθούν με τα μέσα, γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος, γλιτώνουν την κίνηση. Υπάρχει τεράστιο θέμα με το παρκάρισμα και όλα αυτά. Και είναι ντροπή. Είναι ντροπή να ξαπατάνε τον κόσμο με ένα τέτοιο τρόπο. Τι πουλάνε? Την κάρτα του ΟΑΣΑ για όλο τον χρόνο 2 ευρώ. Δεν ξέρω τίποτα, φίλε μου. Δεν το έχω ακούσει. Εσείς τι θα λέγατε στους καταναλωτές? Ότι είναι εις βάρος τους. Εντάξει, μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι υπάρχει τέτοια προσφορά. Το θεωρώ απίθανο. Είναι τόσο απίστευτο που κανείς δεν θα έπρεπε να την πατήσει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται με 2 ευρώ, θεωρώ. Δηλαδή να πάτε. Μούφα. Δεν το καταλαβαίνουν, δηλαδή μυαλό δεν έχουνε. Είναι κάτι πάρα πολύ, όχι ακριβό, κάτι που κάνει ας πούμε 20 ευρώ. Δεν μπορεί να το πάρεις 2. Εντάξει, με βάση την κοινή λογική έχουν δίκιο σε αυτό που λένε. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ εξοικειωμένος με το διαδίκτυο, δεν, εκείνη την ώρα δεν το καλοσκέφτεται και βλέπει μια προσφορά κάρτα 2 ευρώ, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο σε ηλικία ενδεχομένως. Εσύ τι προτείνεις, Κέλλη, να πηγαίνουν απευθείας στο εκδοτήριο να κάνουν αυτή τη δουλειά? Υπάρχει εκδοτήριο και υπάρχει και η αξιόπιστη και παληθευμένη εφαρμογή του ΑΣΑ, την οποία είναι η μόνη εγκεκριμένη λύση για να κάνουμε αυτές τις αγορές. Αλλά ξέρετε τι θέλω να επισημάνω. Μπορεί τώρα να σχολιάζουμε ένα θέμα και εδώ είμαι να σχολιάζουμε κάθε μέρα, γιατί πραγματικά σας μιλάω, κάθε μέρα υπάρχει και μια καινούργια διαδικτυακή απάτη. Και να λέμε για τη συγκεκριμένη απάτη ότι έλα μωρέ τώρα δεν το καταλαβαίνουν. Και να θεωρούμε ότι θα πέσει θύμα αυτός ο οποίος δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Όμως στο διαδίκτυο δεν υπάρχει τυπολογία διαδικτυακού θύματος. Τι σημαίνει? Ότι μπορεί να πέσει οποιοδήποτε, γιατί οι απατεώνες... Δεν είναι απαραίτητα ούτε ο ηλικιωμένος, ούτε ο διαδικτυακά τεχνολογικά αναλφάβητος. Υποψήφιος να εξαπατηθεί είναι όλος ο κόσμος. Να σας όλοι πω είμαστε. Τη συνέχεια, ας πούμε, αυτής της απάτης. Βάζει κάποιος τα στοιχεία του, γιατί μπορεί να λέμε βάζει τα στοιχεία του, ωραία, σου παίρνει τα χρήματα. Σου παίρνει τα χρήματα. Αρχίζεις εσύ και έχεις αμφισβητούμενες συναλλαγές. Πας στην τράπεζά σου να κάνεις την διαδικασία αμφισβήτησης και η τράπεζα τι σου απαντάει? Ότι συγγνώμη κύριε, αλλά εσύ έδωσες τα στοιχεία σου, εσύ έδωσες και τον κωδικό επαλήθευσης. Μετά ξέρετε τι γίνεται, που δεν το ξέρει κανένας. Το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω και σε καλούν ως το FBI, η Scotland Yard, η υπηρεσία, η εξειδικευμένη των δικηγόρων για να σου επιστρέψουν τα κλεμμένα σου χρήματα και είναι οι ίδιοι. Αλήθεια, λες τώρα. Απάτη στην απάτη. Έχετε, έχετε πάρει μηνύματα που υποτίθεται ότι τα στέλνει η... η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Ασφαλών. Εννοείται, καλέ. Όχι, να το περιγράψουμε και αυτό. Είναι σαν να σου στέλνει η εφορία, το οποίο είναι απάτη. Δεν σου στέλνει κανένα από την εφορία. Ενώ την εφορία τον κύριο Πιτσιλή, την αρχή δηλαδή των εσόδων, των δημόσιων εσόδων. Και αυτό, αν πατήσει το link, το καταλαβαίνει βέβαια. Ναι, αλλά ω πρώτη δόση. Ψαρώνεις, ναι. Φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι θα ταράχτηκε και η ψυχούλα του να λέει τι με θέλει τώρα ο Πιτσιλή. Τι θα πληρώσω παραπάνω. Τι χάρη, κάναν τους άλλοι ότι έχουν επιστροφή. Μπορείτε να πείτε και το καινούριο με την τεχνητή νοημοσύνη που φτιάχνουν φωνές. Ναι, φυσικά. Δηλαδή μπορεί να παραστήσουν τον γιο, την κόρη, τα παιδιά της οικογένειας. Θυμόσαστε εκείνα τα μηνύματα που λέει τράκαρε ο γιος σου, δώσε 10 χιλιάρικα. Αυτό θα στο πει με ήχο, να ακούς το παιδί σου. Παναγία μου, τι έχει. Τέτοιου είδους περιστατικά. Πρόσφατα στο Κιάτο είχα ένα τέτοιο περιστατικό που κάλεσαν την μητέρα, ηλικιωμένη μητέρα ενός παιδιού. Είχαν πάρει τη φωνή του από βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάνε δύο τύποι, τους οποίους δεν τους ήξερε η κυρία και λέει «Μα εσείς δεν είστε φίλοι του γιού μου, δεν σας γνωρίζω». Κι όμως λέει «Έχουμε γίνει πρόσφατα φίλοι, πάτε να μιλήσετε με το παιδί σας». Και είναι το παιδί στην Έχουν τροποποιήσει τη φωνή, λέει «Μαμά, είμαι στο νοσοκομείο, είναι φίλοι μου, δώσ' τους χρήματα». Και αναγκάστηκε η γυναίκα να πουλήσει ό,τι είχε σε χρυσό για να σώσει τώρα το παιδί της. Μα εκείνη την ώρα αυτό εκμεταλλεύονται ότι ένας γονιός εννοείται ότι θα είναι σε πανικό. Πόσο μάλλον αν ακούσει τη φωνή του παιδιού του, εννοείται ότι θα το έκανε. Αλλά μεγάλη προσοχή. Και λέει, άρα ευχαριστούμε αυτοί πολύ. Αυτοί από την Ιγυρία με τις επιστολές και τα κληρονομικά θα έρθουν τώρα με καινούρια σενάρια. Ακριβώς. Ακόμη πιο δυνατά. Έτσι, γιατί αυτοί έχουν τέχνη. Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Να είσαι καλά, Κέλλη. Θα σε ξαναχρειαστούμε σίγουρα.